heathens got wisdom. Got pride, got reason. If they want to you know I'm gonna feed them. If you ready for a demon, I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ο ήλιος θα φύγει σε μερικά λεπτά. Να σκύψω λίγο μπροστά για να μην με ενοχλεί. Σε λίγο θα πέσει από εκεί λογικά. Έχουμε ένα ωραίο χωριάτικο background. Σε επόμενο βίντεο θα δείτε που είμαι και έχω αυτό το background. Θα δείτε εκδρομή όπως είχα κάνει στη Γερμανία πριν από μερικά χρόνια. Τώρα κάνουμε κάπου άλλο σε μια άλλη χώρα. Κάποιοι θα ξέρετε από το Instagram και από το TikTok μου και από το Facebook που είμαι. Λοιπόν, βρήκα ευκαιρία να χαλαρώσω. Και μια που δεν έχω αμάξει να κάνω review εδώ πέρα, αν και έχω το Forrester και σκέφτομαι να σας κάνω ένα επεισόδιο το «Η ώρα της αλήθειας», το οποίο το έχουμε αφήσει λίγο πίσω, γιατί θέλω να πω και το Forrester, έχω πολλά να πω για το Forrester, και σκέφτομαι να κάνω αύριο αυτό το επεισόδιο. Παρά τα αυτά, πάμε σήμερα να κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο, το οποίο είναι ευκαιρία να σας μιλήσω τώρα που κάθισα λίγο χαλάρωσα, τα σκέφτηκα κάποια πράγματα, διάβασα κάποια πράγματα. Ξαναδούλεψε στο μυαλό μου κάποια προηγούμενα πράγματα. Δεν είναι επεισόδιο γκρίνιας, καμία σχέση. Είναι επεισόδιο που σας απαντάω σε κάποιες ερωτήσεις σας, κάποια πράγματα που έχω δει, κάποιες απορίες ή κάποιες, πώς το πω, κάποια mentions που κάνετε κάποιοι, κάποια πράγματα που αναφέρετε κάποιοι. Και συνήθως είναι πολύ μαζί, δηλαδή δεν πάει το μυαλό μου σε ένα συγκεκριμένο, γιατί γράφει κάποιος και από κάτω είναι και άλλα 5 άτομα, ας πούμε, που συμφωνούν ή ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Οπότε απαντάω σε όλα εσάς τα παιδιά που ρωτήσατε, είπατε κάτι ή σχολιάσατε κάτι και εσείς ξέρετε ποιοι είστε αυτοί που ρωτήσατε και οπότε σας απαντάω έτσι. Και βέβαια για να ακούνε και όλα τα άλλα παιδιά, να γίνεται μια συζήτηση, ας πούμε, να το πούμε κάπως έτσι, και διάφορα θέματα. Και σας λέω, δεν είναι ούτε γκρίνια ούτε αρνητικό, δεν το λέω με θα σας απαντήσω, δεν το λέω, ας πούμε, θα δεις εγώ, θα σας απαντήσω. Απαντάω γιατί θέλω να διευκρινιστούν κάποια πράγματα για να μάθουμε κιόλας. Λοιπόν, ας ξεκινήσω κατευθείαν, μην μακρηγορώ. Θέλω να αναφέρω για τα ρελέ στο Supra. Πολλά άτομα είδα ότι δεν καταλάβατε μάλλον τι έγινε και γράψατε, αφού έβγαλες τα ρελέ, πώς είδες αν περνάει ρεύμα. Παιδιά, το ρελέ μέσα είναι ένας διακόπτης που ανοίγει και κλείνει. Όταν ο διακόπτης αυτός ενεργοποιηθεί, του στείλει το σήμα εσύ, αφήνει το ρεύμα να πάει από το κάτω μέρος του ρελέ, το σταυρό που έχει το ρελέ, αν θυμάμαι καλά, από το 33 στο 87, νομίζω, από εκεί πηγαίνει. Στα δικά μας ρελέ της Toyota αφήνει από το 3 στο 5. Κοινώς από το κάτω μέρος που έχει ρεύμα πάντα, από το κάτω μέρος όχι του ρελέ, της ασφαλειοθήκης, γιατί όλα αυτά κουμπώνουν στην ασφαλειοθήκη. Εκεί έρχονται τα ρεύματα. Το ρελέ απλά κάνει τα κυκλώματα. Από το κάτω στο πάνω. Αυτό που έκανα για να δοκιμάσω αν δουλεύει η ασφαλειοθήκη, αν έχουμε ρεύμα, αν δουλεύει η αντλία, είναι να ρίξω ένα καλώδιο χύμα από το 3 στο 5. Δηλαδή να βραχυκλώσω, να κάνω κύκλωμα, αυτό που θα έκανε και το ρελέ αν άνοιγε. Και φυσικά δεν δούλεψε η αντλία, γιατί δεν πάει πίσω το καλώδιο από τα ρελέ. Κάπου σταματάει. Πιθανότητα στον εγκέφαλο. Γιατί σε αυτό το αμάξι συνειδητοποιήσαμε ότι πολλά πράγματα ελέγχει ο εγκέφαλο. Φυσάει λίγο τώρα, ελπίζω να μην κάνει θόρυβο η κάμερα. Θα δούμε. Θα δω στο μοντάζ. Έφυγε και ο ήλιος. Οπότε αυτοί που γράψατε, τα παιδιά που γράψατε χωρίς ρελέ, ρε Κανιόλου, πώς το δοκίμασες? Πολύ απλά το δοκίμασα, όπως όλοι, κάθε ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός το δοκίμαζε και όπως και άλλα παιδιά γράψαν από κάτω. Απλά βραχύκλωσε το 3 με το 5 ή το 33 με το 57, αν θυμάμαι καλά στα άλλα ρελέ. Και αυτή τη στιγμή που δεν πήγε ρεύμα πίσω, δεν δουλεύει το σύστημα. Πάνω σε αυτό να απαντήσω και μια άλλη ερώτηση για κάποιους που λένε ότι ηλεκτρολογικά είναι επικίνδυνα, γίνονται, μπορείς να πάρεις φωτιές και τα σχετικά. Συμφωνώ ότι είναι επικίνδυνα τα ηλεκτρολογικά, έτσι ως και όλα είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, αν φτιάξεις μπροστά στο αμάξι κάτι και ξαφνικά φύγουν τα λάδια και πας στην τουρμπίνα, θα πάρεις φωτιά. Ή σκιστεί βενζίνη το σωληνάκι και πεταχτούν πάνω στο τούρμπο, θα πάρεις φωτιά. Και εκείνο επικίνδυνο είναι. Όλα είναι επικίνδυνα. Από τη στιγμή που όλα θέλουν το μαμά εγκέφαλο, από ό,τι καταλάβαμε, για να λειτουργήσουν, και μαμά εγκέφαλο δεν θα βάλουμε, οι επιλογές ήταν δύο. Η μία ήταν να βάλουμε τον άγραφο που θα μπει ο άγραφος και να κάνουμε τον άγραφο να δίνει εντολές στην αντλία και στη μίζα,
Και η άλλη λύση ήταν να κάνουμε αυτό που κάνανε άπειρα αμάξια μέχρι το 2000, πριν δηλαδή μπλεχτούν όλα με εγκεφάλους, μέχρι το 95 τέλος πάντων, και 100 χρόνια αυτοκίνησης δούλευε έτσι, που είναι να το κάνουμε μηχανικά, δεν μηχανικά, ηλεκτρικά να το κάνουμε. Γυρνάς κλειδί, στέλνεις κατευθείαν ρεύμα στη μίζα και παίρνει το αμάξι μπρος. Ή έστω στέλνεις ρελέ και στη μίζα. Και στην Αγγλία το ίδιο. Γυρνάς κλειδί, έχει ρεύμα στην πρώτη σκάλα, στη δεύτερη σκάλα το αμάξι. Στέλνεις ένα ρελέ που βάλαμε εμείς ρελέ, γιατί το ρελέ είναι η ασφάλεια. Καταλάβατε. Το ρελέ έχει ασφάλεια πιο πριν και το ίδιο το ρελέ κάποια στιγμή καίγεται και τραβάει και σωστό ρεύμα ξεχωριστά και στέλνεις στην Αγγλία. Δηλαδή αυτό που κάναμε, γιατί κάποιοι γράψατε ότι κάνετε επικίνδυνα πράγματα, δεν ξέρετε, δεν έχει ιδέα και τα σχετικά. Αυτό που κάναμε είναι κάτι που το χρησιμοποιεί η αυτοκίνηση 100 χρόνια τώρα. Δηλαδή, και όχι μόνο στα αμάξια, και σε άλλα μηχανήματα. Οπότε δεν κάναμε κάτι τρελό. Okay. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι είστε τόσο στο edge που λένε, τόσο στην τσίτα και τόσο έτοιμοι να αρπαχτείτε ή να μας την πείτε. Κάναμε κάτι πολύ απλό και ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά από κάτω το βλέπουν και το γράφουν και λέει χαλαρώστε ρε μάγκες, δεν έκαναν. Βάλανε τη μίζα να δουλεύει από το κλειδί όπως κάνουν εκατοντάδες, 100 χρόνια τώρα στην αυτοκίνηση. Το ότι βελτιωθήκαμε ή αλλάξαμε τον τρόπο που κάνουμε κάτι μέσω ηλεκτρονικό, μέσω εγκεφάλου, δεν σημαίνει ότι τα μηχανικά δεν δουλεύουν. Okay. Έλα, ήταν αυτό για τα ηλεκτρολογικά. Από εκεί και πέρα να πω ότι εγώ έχω πάρει πτυχίο μηχανοτρονικού που έχει και ηλεκτρονικά μέσα. Δεν έχω δουλέψει ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Εντάξει, έχω τις θεωρητικές γνώσεις, έχω πιάσει στα χέρια μου υπολογιστές, πλακέτες και τα σχετικά. Ξέρω από ρεύμα. Έκανα λάθος προχθές, γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη. Αν κάτι δεν το δουλεύεις πολλές φορές, δεν θα είσαι σίγουρος. Έφαγα σκάλωμα. Μην ξεχνάτε, κάτι που ξεχνάτε πάρα πολύ όλοι, είναι ότι όταν εγώ κάνω βίντεο, εκείνη τη στιγμή που είμαι στον καράζ μου, το μυαλό του Αλέξανδρου είναι, εκτός από το να κάνει αυτό που κάνει, το να προχωρήσουμε τα μάξι, να φτιάξουμε αυτό που έχουμε να φτιάξουμε, το μυαλό του Αλέξανδρου είναι και στο πώς γράφει η κάμερα, είναι στο ποιος άλλος είναι στον καράζ, γιατί πολλές φορές έρχεται κόσμο στον καράζ και εγώ το μυαλό πρέπει να το έχω. Κινούνται άτομα μέσα στον καράζ ελεύθερα, βγάζουν φωτογραφίες, πειράζουν πράγματα και πρέπει να έχω το μυαλό μου εκεί, γιατί μην γίνει κάτι, μην γίνει κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, αν πέσει κάτι, άμα χτυπήσει κάποιο, ποιο θα ξέρετε τι νόμοι κατερθεί, ποια είναι αυτά μετά. Οπότε όταν εγώ προσπαθώ να φτιάξω το αμάξι και έχω και φιλοξενούμενο στον καράζ, δεν μπορώ να με focus μόνο εκεί. Το μυαλό μου είναι και σε αυτό που γράφω και πώς το γράφει η κάμερα. Γιατί ούτε αυτό σκέφτεστε. Ότι εγώ είμαι και καμεραμάν εκείνη τη στιγμή. Okay, πρέπει να γράφω σωστά. Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές ότι κάποια παιδιά, ας πούμε ο Παναγιώτης ή κάποιος άλλος, όταν παίρνει την κάμερα και δεν είναι ότι φταίνε, δεν είναι η δουλειά του αυτή, ούτε το έχουν δουλέψει. Αν το βάλουν Παναγιώτη κάθε μέρα να τραβάει βίντεο, σε μια εβδομάδα θα είναι αστέρι. Αλλά επειδή δεν το έχει κάνει. Μιλάμε και η κάμερα φεύγει, τριφτάρει εκεί. Εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε και η κάμερα δίνει το πάτωμα, ας πούμε. Όχι μόνο ο Πάνος, και άλλα άτομα. Οπότε, αν εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό, με την κάμερα, παράλληλα με αυτά που φτιάχνουμε, που είτε λερώνω πολλές φορές χέρια που εσείς δεν το βλέπετε, γιατί όταν εγώ λερώ τα χέρια μου, δεν κρατάω την κάμερα, την κλείνω. Αυτό πάλι δεν έχετε δει. Πολλά παιδιά που έχετε έρθει στο καράζ, το έχετε δει αυτό. Μου λένε, Άλεξ, τελικά η ώρα που περνάτε είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δείχνει. Και συνήθως την ώρα που δεν δείχνεις είναι αυτό που εσύ λερώνεις στα χέρια σου και κάτι βγάζεις ή βοηθάς τον πάνω ή κάτι δεν βγαίνει και το παλεύεις ή έχεις μια ιδέα και κάτι δοκιμάζεις. Λέω δεν μπορώ να φάνει από τη στιγμή που δεν κρατάω την κάμερα. Οπότε μην με κράζετε που κρατάω την κάμερα πολλές φορές και με λέτε μόνο κάμερα κρατάς, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για να βλέπετε κι εσείς. Αλλιώς θα ξεκινούσα, θα έλεγα ήρθαμε στον καράζ, θα κάνουμε αυτό τώρα, θα έκλεινα την κάμερα και 10 δευτερόλεπτα μετά θα σα έλεγα αυτό είναι το κάναμε, γεια σας. Υπάρχουν YouTuber που το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν σας αρέσει σας αυτό. Αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν άτομα που λένε γράψε μια ώρα βίντεο, δύο ώρες βίντεο. Οπότε πιστεύω ότι θέλετε να βλέπετε την ταλαιπωρία μας. Και για να βλέπετε την ταλαιπωρία σας, πρέπει κάποιος να κάνει τον καμεραμάν παράλληλα με όλα τα άλλα. Παράλληλα με το να δίνει ιδέες, παράλληλα με το βοηθάει, παράλληλα με το να ελέγχει στον χώρο τι γίνεται για τα παιδιά που έρχονται, γιατί έχω το άγχος, μην πάει κάτι στραβά. Ή μου μιλάνε παράλληλα και φεύγει το κεφάλι μου. Οπότε μην είστε τόσο σκληροί. Μην νομίζω ότι βλέπετε ένα βίντεο και ότι έχουμε 7 άτομα προσωπικό όπως κάποιοι Αμερικάνοι YouTuber. Που θα σας πω και αυτό στο τέλος, που έχουν εταιρεία στημένη με παραγωγή και απλά προχωράνε, και όχι μόνο Αμερικάνοι, και Έλληνες YouTuber, και καλά κάνουν, δεν το κρίνω εγώ αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ οικονομικά να το κάνω. Υπάρχουν Έλληνες YouTuber, από τους πιο δυνατούς, οι οποίοι τους ξέρετε και όλους και στο κανάλι τα παιδιά, και είναι και φίλοι μου, οι οποίοι έχουν τον cameraman μαζί τους, τον editor τους. Το μόνο που κάνουν είναι το ταλέντο τους και αυτό που έχουν να δείξουν στην κάμερα, να το δείχνουν, ασχολούνται μόνο με αυτό, κάνουν focus αυτό. Και από πίσω τα τεχνικά θέματα τα τρέχουν συνεργάτες τους και καλά κάνουν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε μην είστε τόσο σκληροί με τον Κανιόγλου στο θέμα του
Α, ου, όλο κάμερα πιάνεις, μόνο μιλάς, μόνο κάνεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και σας λέω, όποιος έχει έτσι τον καράζ, γιατί κάθονται πολλές φορές και βλέπουν τα γυρίσματα, να το πω έτσι, μπορεί να σου επιβεβαιώσει και μπορεί να γράψει και από κάποιον, γιατί πολλοί κόσμοι φτιάχνει έτσι τον καράζ, ότι όντως λερώνω τα χέρια μου και ασχολούμαι με το αμάξι πολλές περισσότερες ώρες και τα άλλα παιδιά. Υπάρχουν και σκηνές που δεν βλέπετε ποτέ. Δηλαδή, καμιά φορά που κάνουμε κάποια επιδιόρθωση κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να το δείτε, δεν το βλέπετε. Δεν έχουμε την κάμερα εκεί, ξέρω εγώ, ή δεν έχει μπαταρία. Επίσης, μια που πάει για επιδιόρθωση, δείχνουμε και τα λάθη μας. Και αυτό το εκτιμάτε πάρα πολύ, αλλά είναι και κάποιοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που το βρίσκουν και για να την πούνε, βρίσκουν πάτημα. Ω, δε σε μαλάκες, τι καλά, είναι άσχετοι, πω, είστε άσχετοι. Σας ξαναείπα, δεν είμαστε. Κανένας βασικά δεν είναι παντογνώστης. Οκ. Okay. Άτομα που δουλεύουν στην NASA με πτυχία και γνώση τρελές και κάνουν λάθη. Μην αναφέρω τώρα ατυχήματα που έχει η NASA στα χρόνια της. Και ανέφερα NASA γιατί υποτίθεται εκεί είναι τα μεγάλα μυαλά. Οκ. Okay. Όλοι κάνουν λάθη, όλοι δεν ξέρουν κάποια πράγματα. Από κάτι απλό μέχρι κάτι πολύπλοκο. Οκ. Okay. Δεν έχουμε πει εμείς ότι είμαστε 30 χρόνια έμπειροι. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι με χαρά. Με τις γνώσεις που έχουμε, να μάθουμε κι εμείς. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα στο κανάλι και εμείς οι ίδιοι κάνοντάς τα. Okay. Οπότε αυτό για το θέμα της κάμερας και το τι βλέπετε. Απλά να είστε, άμα θέλετε, λίγο πιο. Μην είστε τόσο καυστικοί με δηλητήριο για χαζά πράγματα. Δηλαδή για το άμα κρατώ την κάμερα ή δεν κρατώ την κάμερα. Να μιλήσω για τις συμπίες που μετρήσαμε. Γιατί και εκεί υπήρξαν κάποια θέματα. Λοιπόν, καταρχάς το μοτέρ καθότανε 1,5 χρόνο, κάπου εκεί. Δεύτερον, δούλευε πολύ πλούσιο, έχει καρβουνίλα μέσα, είναι σίγουρο. Φαινόταν από τα μπουζί. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν γεμίσει καρβουνίλα και τα λατήρια των πιστονιών. Βάλαμε λίγο λάδι, το οποίο σωστά είπατε πολύ και δεν το έχω κρύψει ποτέ εγώ, ότι ανεβάζει τη συμπίεση. Αλλά κάτι που δεν έγραψε κανένας, μετρήσαμε συμπίεση με κλειστή πεταλούδα. Ξέρετε πόσο πέφτει η συμπίεση όταν έχει κλειστή πεταλούδα. Γιατί το μοτέρ δεν μπορεί να αναπνεύσει. Για να ρουφήξει άρα για να το συμπιέσει μετά. Πέφτει δραματικά η συμπίεση με ανοιχτή η κλειστή πεταλούδα. Το οποίο σημαίνει ότι άμα π.χ. βγάλαμε εμείς 120 τώρα 130 σε κάποιους κυλίδρους, πιθανότατα με ανοιχτή πεταλούδα θα ήταν 170. Παρά τα αυτά δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το πόσο έχουν οι κυλίδροι. Μας ενδιαφέρει ότι όλοι είχαν σχεδόν το ίδιο εξ' από τον πρώτο που ήταν πεσμένος, γιατί μπορεί να έχει κολλήσει κάποιο λατήριο. Επίσης μην ξεχνάτε ότι έτσι πως είναι γυρισμένο το μοτέρ, okay, κάποιος κύλινδρος πιθανότατα θα έχει βαλβίδες ανοιχτές. Αυτό το σκέφτηκε κανένας? Είδατε κάποια πράγματα που δεν τα σκέφτεστε ούτε εσείς? Και απλά μπαίνετε να κράξετε. Βγαίνει κάποιος και λέει ο πρώτος κύλινδρος ήταν χάλια, ήταν 100-110 και δεν. Ο πρώτος κύλινδρος πιθανότατα, όπως ήταν γυρισμένο έτσι το μοτέρ, που γίνανε και κεντροφόροι και αυτά, γιατί το μοτέρ το αφήσαμε κάπου τυχαία, να είχε ανοιχτές βαλβίδες. Να ήταν στο σημείο που οι βαλβίδες του ήταν στην. Ανοιχτές εξαγωγής, εισαγωγής. Και να φύγει από εκεί η συμπίεση. Αυτό το σκέφτηκα. Ρε, δεν γυρίσαμε μετά να το διορθώσουμε, να ξαναμετρήσουμε. Γιατί δεν είχαμε τότε τη μίζα. Τώρα που έχουμε μίζα, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά θα μετρήσουμε συμπίεση αφού πάρει μπρος το μοτέρ, που θα κάνει χιλιόμετρα, που θα λιπανθούν όλα, θα ξαναδημιουργηθεί φιλμ στους κυλίνδρους, θα ζεσταθούν και με το καθαρό λάδι και με το σωστό πρόγραμμα θα ξεκολλήσουν τα ελαττήρια, η μούργα που έχουν και η καρβουνίλα. Θα θερμοκρασίες ανοίξουν, θα κλείσουν και θα δουλέψουν κι άλλο. Θα αλλάξουμε και λάδι ξανά, μπορεί και με καθαριστικό για να καθαρίσει τα λατήρια και θα δείτε ότι θα ανέβει. Σημασία έχει ότι το μοτέρ δεν είχαμε. Εμείς το μετρήσαμε για να δούμε αν έχουμε κάποιο κίνδυνο με 0 ή με ξέρω εγώ, 50 ή 60, το οποίο σημαίνει off. Επίσης, κάποιοι άλλοι είπατε ότι το Ιώτα γράφει θέλεις 2,40 σε αυτό το μοτέρ, οπότε αν δεν έχεις 2,40 είναι για πέταμα. Αυτά τα, οι αριθμολαγνίες, το Ιώτα λέει, πραγματικά στην πράξη ποτέ δεν λειτουργούν, να το ξέρετε. Έχω μιλήσει μέσα στα χρόνια με άπειρους μηχανικούς. Σε θέμα συμπίεσης που μετρούσαμε διάφορα αμάξια τους και αυτά, και όλοι με λέγανε: μην κοιτάς τα νούμερα, δεν θα βγάλεις ποτέ τα νούμερα που λέει το Ιώτα. Είναι τα νούμερα για ένα καινούριο μοτέρ ή οποιαδήποτε, ή για τον F20 που κάποιος ανέφερε πάλι. Σημασία έχει να είναι όλα τα νούμερα κοντά, οι κύλινδροι δηλαδή να είναι ίδιοι σε δύναμη, για να μην δημιουργούν λάθος πίεση στον κύλινδρο και φάση στον κύλινδρο ή κάποιο κουζινέτο. Και φυσικά να υπάρχει συμπίεση, δηλαδή μην είναι 150 όλοι και ο ένας είναι 60, εκεί σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Αυτό βλέπεις με τη συμπίεση. Κάποια άτομα, έχω και ένα φίλο με Μπέμπα, τον ξέρεις στο κανάλι, ο οποίος με έστειλε και με λέει: μετράω κάθε 6 μήνες συμπίεση, ξέρω εγώ. Βλέπω το σπέκ της BMW, έχει ένα V8, αν θυμάμαι καλά. Και βλέπω τους κυλίνδρους και βλέπω σε κάθε κυλίνδρο να μην ακριβώς και ο ένας μου πέσε 5 PSI. Του λέω: ρε φίλε, μην τρελαίνεσαι τόσο πολύ με τη συμπίεση. Σημασία έχει να έχει συμπίεση. Τώρα, τι έλεγε το εργοστάσιο για ένα καινούριο μοτέρ που έχει κάνει 200.000 χιλιόμετρα ή 100 ή που είναι 30 χρόνων, δεν λέει κάτι.
Αυτό για τις συμπίεσεις, για να απαντήσω στα θέματα της συμπίεσης, να σας ενημερώσω όσο ξέρω εγώ. Αν και αυτά που πιστεύω που λέω είναι σωστά, περισσότερο μηχανική από κάτω μπορείτε να το επιβιώσετε, ή άτομα με εμπειρία. Άλλο θέμα είναι ότι μετρήσαμε με συμπιεσόμετρο που απλά το κρατούσαμε το χέρι. Αν είδατε και στο βίντεο, πετούσε συμπίεση στον αέρα, πετούσε, το οποίο σημαίνει ότι δεν μετρούσε όλη τη συμπίεση. Κάποια στιγμή έφευγε το χέρι αυτό που το κρατούσε και έπειτα τη συμπίεση. Έχουμε το άκρο του που έχει σωληνάκι και βιδώνει στα μπουζί. Όταν θα μετρήσουμε σωστά, θα μετρήσουμε με εκείνο που βιδώνει, το οποίο δεν χάνει συμπίεση και σου μετράει την αληθινή συμπίεση. Και θα δείτε πάρα πολύ ότι το μοτέρ αυτό πιστεύω, αν κάνω λάθος, ότι αν τα μετρήσουμε όλα σωστά, με δουλέψει, καθαρίσει, ξεκολλήσει τα λατήρια, λιπανθεί ο κύλινδρος, κάνει κάποιους κύκλους heat cycles και καύσεις για να καθαρίσουν οι καρβουνίλες, κάτσουν τα λατήρια στη θέση τους, βάλουμε βιδωτό το συμπιεσόμετρο και έχουμε και ανοιχτή πεταλούδα, θα ανέβει η συμπίεση κατά πάρα πολύ σχέση με αυτό που είδαμε τώρα. Θα το δούμε στο μέλλον, εδώ είμαστε, μπορεί να κάνω και λάθος. Σημασία έχει ότι η μοτέρα έχει συμπίεση και μπορεί να δουλέψει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τρίτο, το λάδι για τα Lidl που πολύ κράξατε, κοροϊδέψατε κάποιοι και με χαβαλέ, ας πούμε, και σχολιάσα και εγώ και γελούσα. Κανιόγλου έβαλε λάδι Lidl, το είπα και σε άλλο βίντεο αυτό. Στο Supra παίζει να είναι το μόνο 2G. Είστε μάτζεροι, φτιάχνετε τέτοιο αμάξι και βάζετε. Ξαναλέω για 25η φορά. Θέλαμε κάποιο λάδι για να καθαρίσουμε το μοτέρ. Το μοτέρ ήταν χωρίς λάδι ένα χρόνο και. Θέλαμε ένα λάδι να μπει μέσα, να γυρίσει λίγο μόλις μιζάρουμε και κρατήσουμε ρελαντί 10-15 λεπτά και μετά να το σβήσουμε, να το πετάξουμε, να βάλουμε πιθανότητα πριν το πετάξουμε καθαριστικό που έχω κάποιο πολύ καλό που το έχω δοκιμάσει το 2000 και κάτι φοβερή δουλειά, πάει στα λατήρια, πιστονιό και τα ξεμπουκώνει. Να βάλουμε καθαριστικό, να το δουλέψουμε μισή ώρα, να πετάξουμε το καθαριστικό με το λάδι και να βάλουμε καινούριο λάδι. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να δώσω 50, 60, 70, 80, 100 ευρώ για λάδι. Από τη στιγμή μπορούσα να πάρουμε 25, κάποιο λάδι θα πεταχτεί και η δουλειά του είναι αυτή. Και στο φινάλε, το W5, αν δείτε παγκοσμίως, τεστ που έχουν κάνει είναι μια χαρά λάδι. Και θα εκπλαγείτε αν δείτε κάποιους YouTuber Αμερικάνους και Ευρωπαίους που κάνουν τεστ με λάδια W5 από το Lidl ή με κάτι αμερικάνικα της. Πώς λέει το σούπερ μάρκετ το αμερικάνικο. Ασκάλωσα τώρα. Λάδια από το Amazon, ξέρω εγώ, που τα τεστάρουν και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και μια χαρά λαδάκι. Οπότε μην τρελαίνεστε, δεν θα μπούμε σε πίστα με αυτό το λάδι. Πάει και το λάδι. Πατέντες με ρεύματα επικίνδυνα και αυτά το ανέφερα πιο πριν. Τα έχω σημειώσει κάποια πράγματα και τα μάζευα τόσο καιρό και τα δούλευα στο μυαλό μου. Γνώσεις για ηλεκτρολογικά και πατέντες με ρεύματα. Όπως σας είπα και πιο πριν, δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Εγώ έχω πάρει πτυχίο. Είχε ένα κομμάτι των σπουδών ηλεκτρολογικά, πλακέντες και τα σχετικά και ρεύμα. Όλοι κάνουμε λάθη. Γι' αυτό και φυσικά ήρθε ο Γιώργος που μας βοήθησε και όπως και άλλα 2-3 άλλα παιδιά είπαν ότι θέλουμε να έρθουμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν έτυχε, δεν προλάβαμε. Ήρθε ο Γιώργος, μας βοήθησε πάρα πολύ το παιδί, μας έλυσε απορίες και για το πολύμετρο που έκανα λάθος εγώ και τα βάλω στα καλώδια με τη σωστή κόλληση, με το σωστό καλάι, γιατί δεν βάλαμε ό,τι και ό,τι. Θα σας εξηγήσουμε άλλη φορά. Θερμομονωτικά από πάνω. Όλα γίνανε τέλεια και φαίνεται γιατί δουλεύουν όλα άψογα. Και θα συνεχίζει να είναι και ο Γιώργος ότι χρειαστούμε να μας βοηθάει. Πάνω εδώ να κολλήσω για το θέμα του ΣΥΦΙ, ότι τελικά δεν θα μπορέσουμε να, δεν θα μας βοηθήσει, δεν θα συνεργαστούμε σε αυτό το project, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά. Τον περιμένω εδώ και κάποιους μήνες στον καράζ, έστω να έρθει να δει το αμάξι για να δούμε τι θα παραγγείλουμε από καλώδια ή να ξεκινήσει έστω να παίρνει μέτρα για τα σχετικά. Δεν έχει καταφέρει λόγω δουλειάς φόρτου να κάνει ούτε καν να έρθει. Οπότε δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Εμείς μηχανικά είμαστε σχεδόν έτοιμοι με το Supra. Θέλουμε την πλεξούδα που θα έκανε ο ΣΥΦΙΣ. Το πρόγραμμα που θα έκανε ο ΣΥΦΙΣ, γιατί ήθελε να κάνει πρόγραμμα με την πλεξούδα, θα το κάνω εγώ, γιατί έχω κάνει σε αρκετά αμάξια και τα όλα μου τα άλλα τα αμάξια δουλεύουν με δικό μου πρόγραμμα και το FC και το FD. Και εδώ ξέρω ότι θέλω μια χαρά πάνε και δεν σπάνε. Το FD εντάξει ένα χρόνο το έχουμε, αλλά τόσα χρόνια δουλεύουμε με το δικό μου πρόγραμμα. Έχω κάνει και άλλα παιδιά, αλλονό παιδιά πρόγραμμα. Και όλα είναι μια χαρά τα αμάξια. Είμαι λίγο safe σε θέμα επιδόσεων. Τα αμάξια μου θα μπορούσαν να βγάλουν περισσότερα άλογα, αλλά προτιμώ το safe. Θα είναι sorry, δεν είμαστε να πληρώνουμε ζημιές. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι όλα πηγαίνουν μια χαρά. Είναι ευκολοδίγητα όλα με το πρόγραμμα που κάνω. Οπότε θα ασχοληθώ με τον ECU Master που πήραμε. Περιμένω μόνο την πλεξούδα. Έχω κάνει ήδη τα κονέ μου και τις συνεργασίες μου και θα μας έρθει μια πλεξούδα την άλλη εβδομάδα, η οποία θα είναι plug and play και στα μέτρα που θέλουμε. Οπότε σημαίνει ότι με το που έρθει, σε μια μέρα την έχουμε βάλει πάνω και θεωρητικά μιζάρουμε. Οπότε όταν δείτε βίντεο ήρθε πλεξούδα, να ξέρετε ότι 99% σε εκείνο το βίντεο, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα, θα δείτε το μιζάρισμα του Supra και ίσως και μια βόλτα στο τετράγωνο.
Οπότε αυτό ήθελα να πω, ότι δεν θα συνεργαστούμε με το Σύφη, δυστυχώς. Το παιδί έχει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά project και δεν μπορούσα να περιμένω ξέρω άλλους 2, 3, 4, 5, 6 μήνες. Οπότε το κάνουμε μόνοι μας. Θα είναι το αμάξι 100% ρεγκάρας in-house. Και πάνω σε αυτό που είπα ότι θα είναι in-house, να πάμε σε κάποια άλλα σχόλια που παιχτήκανε, που λένε ότι κάνετε επικίνδυνες πατέντες στο αμάξι. Εγώ δεν έχω βρει κάποια επικίνδυνη πατέντα ακόμα που κάναμε. Δεν έχουμε κάνει κάτι χοντρό. Το να κάνουμε τη μίζα να γυρνάει με το κλειδί και όχι μέσα του κεφάλου, so what. Το ότι κάναμε μια τρύπα στο firewall που εκείνο ήταν και λεπτό για να μπει τρύπα για το αριστερό. Okay, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Κάναμε μια τρύπα και πέρασε το τιμόνι και το σερβό. Ακριβώς τι έγινε, δεν κατάλαβα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το πρόβλημα. Κάποιο παιδί μάλλον έγραψε και του τα λέω αυτά, το απαντάω φιλικά έτσι, δεν έχω κάτι μαζί του. Σε κάποια σχόλια λέει, έχετε κάνει πάνω στα αμάξι τα λιμπανιές και αυτό το αμάξι είναι επικίνδυνο να βγει στον δρόμο. Και του λέω, ρε φίλε, τι ακριβώς κάναμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα, σας είναι άψογο. Είχε ένα σκίσιμο στο πάτωμα που δεν ήταν καν πάνω σε νεύρο, που το κολλήσαμε με όλη τη διαδικασία που πρέπει. Τρίψιμο, κόλληση με σίδερο, ξανατρίψιμο, αστάρωμα, στοκάρισμα, πώς λέγεται, κόλλα, αρμόκολλα, τα πάντα όλα. Πίσα, δηλαδή δεν έχουμε πειράξει κάποιο σασί του Σούπρα, κάποιο σημείο του σασί του Σούπρα. Και απαντάει ότι έχω ένα φίλο που έχει 6 Σούπρα και έχει δώσει 300.000 για το Σούπρα και τον ξέρουν στην Αμερική και στην. Και του λέω, ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Συγκρίνει εμά το Resurrection Garage που έχω ένα μισθό. Και με αυτόν εδώ συντηρώ το σπίτι μου, την οικογένειά μου, το παιδί μου και τον καράζ, τα έξοδα που χρειάζεται. Γιατί πολλά έξοδα εσείς τα βλέπω και θα σας τα πω αυτό στο τέλος για το Supra π.χ. Okay. Τι χρειάστηκε που εσείς δεν το έχω αναφέρει και πόσο μαζεύω τα λεφτά. Και μου μιλάς τώρα για ένα φίλο σου που έχει, για να έχει 6 Supra, μπορεί να έχει εκατομμύρια ο τύπος, σίγουρα έχει εκατομμύρια και καλά κάνει μαζί του και θα ήθελα και εγώ να είχα, αλλά δεν έχω. Και συγκρίνεις τώρα το παιδί αυτό, το φίλο σου με εμένα. Και το ρε γκαράζ και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ένα Σούπρα. Και του λέει ο φίλος του αυτός ότι αυτά που κάνουν, εγώ τα βλέπω και είναι για γέλια, λέει, είναι προχειροδουλειές. Χαίρομαι πολύ αν είχα τα εκατομμύρια που είχε, ότι θα έδινα 300 χιλιάρικα όπως και έδωσε για ένα Σούπρα και θα έδινα 50 χιλιάρικα το στήλο στην Πολωνία μου το κάνουν αριστερό, τίμωνο, με εργοστασιακά όλα τα πάνελ. Γιατί με λέει πρέπει να πάρεις, λέει, αριστερό firewall όλο, να κάτσεις να ξυλώσεις το αμάξι, να το ανοίξεις τα δύο, να βγάλεις όλο το τζάμι και το μπροστά το firewall και να ποντάρεις άλλο firewall. Και όλα αυτά για να μην κάνω μια τρύπα εδώ, γιατί κατά τα λεγόμενά του είναι επικίνδυνη η τρύπα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πού ζείτε, σε τι κόσμο ζείτε. Κάποιοι, μακάρι να είχα τα λεφτά σας, δεν τα έχω, αλλά βλέπω τα λεφτά σας το θολώνουν το μυαλό μάλλον, γιατί το ότι τα έχετε να ρίξετε 100.000 ένα αμάξι σημαίνει ότι τα έχουν όλοι. Και δεν σημαίνει ότι αυτοί που δεν τα έχουν δεν μπορούν να ρίξουν 5, 10, 15, 20 για να φτιάξουν το αμάξι τους. Okay. Και φυσικά αυτό με την τρύπα απλά γελάω και το ότι πρέπει να αλλάξω το firewall για να βάλω το τιμόνι από τα αριστερά μια τρύπα. Okay. Αγοράστηκε από τον προηγούμενο η μπάρα που είναι το βασικό για την ασφάλεια του σασί, original το Toyota 1200 ευρώ και το όλο μπροστά το τέτοιο που έχω, το ταμπλό, το είχε αγοράσει 2.000. Όλα αυτά είναι original το Toyota. Όλα τα άλλα που έχουμε βάλει είναι original το Toyota. Κάτσε να δω να τραβάει αυτό γιατί. Τζάμπο, μιλάω φέτο. Οκ, γράφει. Πόση ώρα είναι. Οκ, 23 λεπτά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχω στο χωριό και τα λέω καλά. Δηλαδή, έχει ανοίξει το κεφάλι από τον οξυγόνο και δεν έχω και νεύρα. Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ. Χρειάζονται τα break, παιδιά, σε οτιδήποτε κάνετε. Γιατί καμιά φορά σου γίνεται αιμονή κάτι, όπως και εμένα μου είχε γίνει αιμονή να τελειώσω το Σούπρα. Κάθε μέρα στον καράζ με τον Παναγιώτη, χιλιάδες προβλήματα για το Σούπρα που εσείς δεν ξέρετε και δεν σας αφορούν κιόλας. Με την έννοια ότι σας τα λέω κιόλας, σας τα πω, αλλά εσείς έρχεστε εδώ για να βλέπετε πώς προχωράμε, βλέπετε ότι ταλαιπωρούμαστε και αυτό σας αρέσει κάποιους, αλλά δεν χρειάζεται να ξέρετε κάθε λεπτομέρεια πώς ταλαιπωρούμαστε. Θα σας πω στο τέλος γι' αυτό. Και πάμε στα παιδιά αυτά που πραγματικά δεν ξέρω τι βλέπουν ή τι έχουν στο μυαλό τους. Πιθανότατα να είναι άτομα που έχουν Ferrari. Λαφεράρι και μόλις βγει καινούρια πάντα την αγοράζουν, δίνουν 200.000 και 300, που για αυτούς τα λεφτά είναι ψίχουλα. Οπότε εννοείται ότι ένα άτομο που δεν θα κάτσει καν να λέρωσε τα χέρια του, δεν νομίζω ότι το παιδί με τα 6 Σούπρα έχει κάτσει να λύσει και να δέσει όλα τα μάξι μόνος του. Θα το έχει πάει πιθανότατα σε κάποιον
μπουτίκ αμαξιών θα τους έχει δώσει 100.000 γιατί το έχουν κάνει όπως θέλει. Με το τιμόνι πίσω, ας πούμε, στα πίσω καθίσματα. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Και εργοστασιακό κιόλας. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάτε απλά ότι. Και μάλλον έχω ένα παράπονο ότι είμαστε ελληνικό YouTube, παλεύω στο ελληνικό YouTube να δείξω. Μιλάω ελληνικά, που θα μπορούσα να έχω γυρίσει εδώ και πολύ καιρό να μιλάω αγγλικά και τα βίντεο μου να τα βλέπουν μόνο αγγλοφόνοι. Το οποίο θα μου έχει κάνει φοβερό καλό στο κανάλι, γιατί δεν θα βλέπανε 100.000 κόσμο, θα βλέπανε 1.000.000 κόσμο με τα αμάξια που έχουμε. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε από του άλλου Αμερικάνου. Η προφορά μα πιστεύω μια χαρά είναι και δεν του πειράζει κιόλα του ξένου. Θα είχαμε 1.000.000 subscribers, okay. Θα είχαμε 12 και 13 φορέ τα λεφτά που βγάζουμε, στην Ελλάδα, που βγαίνει ένα μισθό, okay, και αν θα βγει. Θα βγάζαμε 5.000 και 6.000 το μήνα και λίγα λέω. Και θα ζούσαμε τη μεγάλη ζωή. Και παρόλα αυτά μου το έχουν πει πάρα πολύ και YouTuber και εμεί, και εξωτερικό και Ελλάδα και κόσμο που συναντάω. Μου λέει γιατί δεν γυρνά στα αγγλικά, λέει. Να σε δει ο κόσμο στο εξωτερικό, έξω αμάξια. Έξω αμάξια που συλλογέ, σαν τη δικιά σου, έχουν μόνο ο Hovis Garage, ο Beast for Build που πάλι δεν έχει όλα τα αμάξια μα. Αν και ψηλοπήρε τελευταία, έχουν. Και που λέτε. Τα αμάξια μας δεν τα έχουν και πολλοί ξένοι YouTuber όλα αυτά που έχουμε. Δηλαδή Supra, FC, FD, MK3, MK4, MK5, βάζω και τη Θουμίτσου μέσα. Ακόμα και την AMG του, S2000. Δηλαδή, σας είπα, τα αμάξια μας τα έχει ο Ταβάρης και πάλι όχι όλα τα απλά καθημερινά που έχουμε εμείς. Έχουν πιο ακριβά αμάξια, έχουν Supercar. Γιατί όπως σας είπα, στο ξένο YouTube βγάζουν χρήματα. Οι Speed Academy έχουν κάποια έτσι αμάξια τα δικά μας και τα παίρνουν και 2-2 αυτοί. Θα μπορούσαν τα βίντεο μου να τα βλέπουν, τα βίντεο μας να τα βλέπουν παγκοσμίως. Απλά είδα ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν τα αγγλικά και δεν είναι ανάγκη να ξέρετε πώς το λένε. Και προτιμώ να κάνω τα βίντεο μου στα ελληνικά, να τα βλέπετε όλοι, να μην χάνει κανένας κανένα επεισόδιο. Και ας μην βγάζω τόσα λεφτά όσο βγάζουν αυτοί, γιατί σας είπα, βγάζουν τρελά λεφτά και από τις χορηγίες. Εκτός από τα βίντεο του YouTube που κάνουν, όπως σας είπα και εγώ, αντί τα βίντεο μου να έκανα. Να κάνω, ξέρω εγώ, να έχω 100.000 subscribers, θα μπορούσα άμα τα έχω κάνει αγγλικά να έχω 500.000 και ένα και 1,5 και 2. Οκ, δεν έχουν κάνει να ζηλέψουν από το εξωτερικό. Η προφορά μας, όπως σας είπα, δεν τους ενοχλεί τους ξένους. Τα βλέπουν τα βίντεο. Και θα παίζαμε σε άλλο κοινό. Αλλά εγώ προτιμώ να μιλάω ελληνικά. Από την πρώτη μέρα που το ξεκίνησα το κανάλι, είχα πει θέλω να είναι ελληνικό. Θέλω να με βλέπουν Έλληνες, που μιλάνε ελληνικά, τέλος πάντων, παιδιά μου μιλάνε ελληνικά. Και να βγαίνω ανάμεσά σας, να με συναντάτε στον δρόμο, να μιλάμε, να ρίξω τον καράζ. Όλα αυτά μετά με ξένους δεν θα υπήρχε. Πάλι θα με βλέπετε κάποιοι Έλληνες, αλλά είναι διαφορετικό το να μιλάω ελληνικά. Να είναι, νιώθω σαν οικογένεια, νιώθω τη φαμίλια. Είμαστε Έλληνες, ας πούμε. Παλεύουμε με τη μαλακία μόνοι μας. Okay. Κάνουμε ό,τι κάνουμε και ανεβάζουμε και την Ελλάδα, ας πούμε, στο θέμα των αμαξιών και το τι κυκλοφορεί και το τι φτιάχνουμε. Και βέβαια δίνω δύναμη σε όλα τα Ελληνόπολα, τα καινούργια, τους πιτσιρικάδες, ασχοληθούν και αυτοί με το να φτιάχνουν αμάξια και χαίρομαι που με στέλνετε μηνύματα που το κάνετε και φωτογραφίες, το τι βρήκατε και τι πήρατε, το πώς το φτιάξετε, τι φτιάχνετε. Αυτό είναι το νόημα, καταλάβατε. Γι' αυτό δεν έκανα αγγλικό. Και μου λένε, μπορεί να πει κάποιος σιγά στο αγγλικό, θα σε ανταγωνισμό. Okay, και ναι, αλλά θα είχα και 7,5 δισεκατομμύρια κόσμο, πόσοι 3,5 δισεκατομμύρια μιλάνε αγγλικά. Όλα αυτά ήταν το πιθανό κοινό μου. Okay. Πιστέψτε με, θα ήταν πολύ καλύτερα για οικονομικά για μένα. Αλλά σας λέω, θέλω όπως είναι όλα τα βίντεο μου ελεύθερα για όλους, έτσι είναι και ότι θέλω να μιλάω ελληνικά στα βίντεο. Και αντί να το εκτιμήσουν κάποιοι αυτό και να πούν το παιδί παλεύει στην Ελλάδα, ρε φίλε, με ένα μισθό, okay, με την Ελλαδίτσα που δεν μπορεί να βρει τίποτα, τις μισές μέρες τη εβδομάδα είναι κλειστά όλα, τις άλλες μισές πρέπει να παραγγείλεις κάτι ειδικό από το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Καπάκια, ρε, καπάκια, τάπες, δεν υπάρχει στην Ελλάδα τίποτα, το πιστεύετε. Και σε όλη την Ευρώπη, Αμερική ειδικά, έχει άπειρα. Δεν υπάρχουν αυτά που θέλω εγώ, σιλικονάτα ή λαστιχένια. Και μου στείλαν οι Πολωνοί. Και περιμένεις μια εβδομάδα να σου έρθουν ένα ταχυδρομείο. Είμαστε πίσω στην Ελλάδα, πώς το κάνουμε. Και αντί να πείτε, α, να ξέρεις τι παλεύει το παιδί εδώ και τα σχετικά, κάποιοι κράζετε, ας πούμε, και βγάζετε κακία τι στους μεταξύ μας, στους Έλληνες, δηλαδή, να μην χαρεί ο άλλος. Σας λέω, μάλλον ζήλια είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Μάλλον αυτό είναι. Γιατί αντί να πείτε, δεν είναι μαλάκα, έχουμε και εμείς έναν Έλληνα που έχει μαζέψει μια συλλογή από πολύ καλά αμάξια, που αντίστοιχα έχουν Αμερικάνοι μόνο και που τους βλέπουν 5 εκατομμύρια κόσμος. Και αυτόν τον βλέπουν 90, ξέρω εγώ. Και αντί να πείτε μπράβο να το στηρίξουμε, να βοηθήσουμε όλη την ομάδα, όχι μόνο εμένα και τον Παναγιώτη που ρίχνει αίμα και το Θείο Μίτσο και αυτά που ρίχνει χρήματα και παίρνουμε αμαξάρες. Οκ, okay, τώρα με το NSX να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, άμα πάρουμε το NSX, ποιος έχει NSX. Να σας πω, NSX ποιος έχει από όλους τους μεγάλους. Ποιος έχει. Μόνο ένας Αμερικάνος, ούτε θυμάμαι πώς το λένε, ο οποίος είχε πάρει NSX και το πούλησε μετά. Και μετά έχει κάνει τώρα που μιλάει και λίγο περίεργα που έχει μια κορβέτα που έχει στη Νέα Υόρκη τώρα ενοικιαστήριο αυτοκινήτων.
ο οποίος έχει και λίγο στυλάκι μάγικο και δεν μου αρέσει να τον έλεγα ποτέ. Ποιος έχει ένα σεξ από όλους αυτούς στο εξωτερικό, αν το καταφέρει και το πάρει ο Θείος Μίτσος. Και αντί να πείτε ρε μάλακα, δες τι κάνει ο Έλληνας, okay, να το δείτε λίγο έτσι. Τι κάνει το δικό μας το παιδί, τα δικά μας τα παιδιά, όλη η ομάδα. Ο Σκούφης, ο Πιτσιρικάς, όλοι. Παναγιώτη, σας είπα. Κάθεστε και βγάζετε κακία. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Δικό σας θέμα. Απλά σας λέω, τα παιδιά καμιά φορά ξενερώνουν, απογοητεύονται. Ακόμα και οι viewers πολλές φορές απογοητεύονται και λένε τι γράφουνε ρε άλλοι, ξέρω. Και μια που είπα για το αμερικάνικο YouTube, να σας πω αυτό που έλεγα πριν, ότι αυτή είναι σε άλλο level. Αυτή είναι σε άλλο level. Βγάζουν πολλά λεφτά και ό,τι και να λέμε, τα χρήματα βοηθάνε πάρα πολύ. Έτσι, είναι το παν. Έχουν κάνει όλοι οι εταιρείες παραγωγής, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι πια μόνοι τους. Ο Beast for Build δεν είναι μόνος του που σας λέω που τα κολούσε έξω στον κήπο του, στον καράζ του, μόνος του μάθαινε συγκόλληση και κολούσε λαμαρίνες που τσέκοβε με πριόνια και αυτά. Έχει πια από πίσω 4-5 άτομα, έχει πάρει ολόκληρο hangar δικό του, okay, έχει πάρει δικό του δυναμόμετρο, έχει πάρει εργαλεία, μέσα έχει μαζέψει λαμπορκίνιδα σήμερα, Σούπρα πήρε, FD ξαναπήρε, ενώ είχε ξαναπήρε, ό,τι αμάξι θέλει, okay. Γιατί έρχονται έσοδα και καλά κάνουν, τους χαίρομαι, δεν λέω όχι, καλά κάνουν και βγάζουν τόσα λεφτά. Και πληρώνουν μισθούς υπαλλήλων και τα σχετικά. Απλά ας πούμε χάνεται λίγο το στυλάκι. Δηλαδή ο Μπίσο Λίβα δεν μ' άρεσε τα τελευταία επεισόδια, γιατί είδα ότι έχει πάρει 2-3 παιδιά στον καράζ που είναι υπάλληλοι, υποθέτω. Τους οποίους όμως δεν τους πολύ δείχνει. Δηλαδή αυτοί κάνουν όλο το βάρος της εργασίας. Αυτό κατάλαβα εγώ. Γιατί τους λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Ή την ώρα που αυτός κάτι λέει στην κάμερα που είσαι, το βλέπεις τον άλλο, χτυπιέται, ξέρω εγώ. Πάνε βαράνε 8ωρο, κάνουν τη δουλειά. Προχωρά τα project βέβαια πολύ. Έχει βίντεο να σηκώσει. Αλλά δεν τους βάζει και στην ομάδα, δηλαδή δεν τους φωνάζει να κάνουν μαζί τα βίντεο. Εγώ δεν έχω υπαλλήλους, έχω τα παιδιά που με βοηθάνε όποτε μπορεί, όποιος μπορεί από όλους αυτούς. Αλλά είναι και κομμάτι της ομάδας αυτή. Όλοι, και ο Σκούφης και ο Παναγιώτης και όλοι. Είναι κομμάτια και ο Μίτσος. Είναι κομμάτι της ομάδας. Ο καθένας κάνει αυτό που είναι να κάνει και βοηθάει όσο μπορεί να βοηθήσει. Ακόμα και ο Γιώργος που ήρθε τελευταία, και ο Τάσος και όλοι. Είμαστε άτομα που μπαίνουν, βγαίνουν στην ομάδα, ο Αρσένης, που κάνουμε πράγματα και έτσι προχωράει το κανάλι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την άνεση. Πιστεύω ότι άμα εγώ έβγαζα 10 χιλιάρικα ή έπαιρνα χορηγίες τρελές, δεν θα μπορούσα να πάρω υπάλληλο τον Παναγιώτη και το Σκούφι, να τον πω, έλα εδώ, πάρτε από ένα χιλιάρικο και μην κάνετε τίποτα άλλο. Όλη μέρα στον καράζ, μαλακιζόμαστε και κάνουμε δουλειά. Δεν θα το έκανα, θα το έκανα εννοείται, αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει στην Ελλάδα με τα ελληνικά, καταλάβατε. Γι' αυτό ζητάω τη βοήθεια σας ολονών και χαίρομαι όταν είστε μαζί μου και χαίρεστε κι εσείς και σας βοηθάω κι εγώ. Γιατί πολλοί με στέλνουν να σας βοηθάω στο να περάσει η ώρα σας, να περάσετε δύσκολες στιγμές, να εμπνευστείτε που είναι σημαντικό, τα πιτσιρίκια να εμπνευστούν, να κάνουν πράγματα, να πάρουν το πρώτο τους πρώτο δικάρο, όλα αυτά. Και χαίρομαι που τα κάνω, που σας βοηθάμε όλη η ομάδα να τα κάνετε αυτά, να ονειρευτείτε. Και πάντα υπάρχουν οι περίεργοι που. Και γιατί κάνατε αυτή την τρύπα εκεί, γιατί κάνατε αυτό εκεί, γιατί δεν πήρες original των 500 ευρώ boost controller και πήρες ένα κινέζικο των 35, γιατί αυτά τα λεφτά έχω ρε φίλε. Okay, και σας λέω υπάρχουν έξοδα από πίσω που δεν τα βλέπετε. Να σας πω έξοδα τώρα, ψυγείο αλουμινίου 100 ευρώ από το εξωτερικό και πάλι το βρήκα φθηνό, έψαχνα τρεις μέρες να βρω το πιο φθηνό και να είναι αλουμινίου όμως καλό. Είναι από μια αμερικάνικη, γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει ψυγεία για όλα τα μοντέλα, έχουν κολλητές μέσα. Εντάξει, κολλήσει από ό,τι δεν μπορεί να μην είναι όμορφε, πανέμορφε, αλλά είναι σωστέ τα pressure test που τα φέρουν, οπότε δεν θα έχουμε θέμα διαρροή. Αυτό βρήκα, αυτό πήρα. Ανεμιστήρια τώρα, άλλα 150 ευρώ. Οκ, okay, για να βάλουμε πάνω. Όλα αυτά τα λεφτά από την τσέπη μου βγαίνουν. Οκ. Okay. Δεν τα βλέπετε, ούτε χρειάζεται να σα λέω πόσο δίνω για να πάρω το καθετή. Ψάχνω να βρίσκω το πιο φθηνό πράγμα, γιατί δυστυχώ δεν βγαίνει το budget. Περιμένω να πληρωθώ, περιμένω από εδώ από εκεί λεφτά για να πληρώσω για το κανάλι. Και φυσικά ζήσω και την οικογένειά μου. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα στην Ελλάδα, είναι δύσκολα. Τι άλλα, fittings για το υδραυλικό που δεν μπορούν να βρουν για την κρεμαριέρα. Βρήκαμε στην Αμερική, με εξυπηρετεί ο Αδάμος τώρα, το παιδί μια που είναι εκεί, θα μου τα στείλει αυτός. Που λέει μπροστά και τεντωτήρα, για το επειδή θα αλλάξαμε το σύστημα, θέλει άλλο. Έχω παραγγείλει από Αμερική και αυτά αργούν να έρθουν και αυτά είναι λεφτά, κατοστάρικα. Δεν είναι εύκολα. Συντελωνίες μεταφορικά. Από τη Γερμανία περιμένω κάτι κλειψάκια για την πλεξούδα. Τα οποία τα βρήκα στην Ολλανδία, τα στείλαμε, επειδή δεν στέλνουν αυτή στην Ελλάδα, τα στείλαμε στο φίλο μου τον Μίτσο. Και στο Βασίλη, και θα μου τα φέρει ο Βασίλης, θα μου τα στείλει ταχυδρομικό ο Μίτσος. Δηλαδή, όλα τα παιδιά από όλο τον κόσμο, όλοι οι Έλληνες και από Αγγλία, ο Παναγιώτης στο τιμόνι, άλλα 100 ευρώ εκείνο, από όλο τον κόσμο βοηθάνε στο να προχωρήσουν τα project. Για να δούμε, τι θα γίνει, πώς θα δουλέψει, να χαρούμε, να γελάσουμε, να πούμε βόλτα, να το δείτε κι εσείς, να ονειρευτούμε όλοι μαζί. Πραγματικά. Και είναι λίγοι ευτυχώς, λίγοι. Και σας λέω, δεν το λέω σαν παράπονο, δεν γκρινιάζω για αυτούς τώρα. Αλλά βλέπω ότι στεναχωρούνται και άλλοι για αυτούς. Και λέω μαλάκα εντάξει, δηλαδή κρίμα και ξεφτύλα, αυτό θα πω. Ξεφτύλα. Δεν λέω για αυτούς που λένε την γνώμη τους, γιατί πολλά παιδιά είπανε, ρωτήσανε για τα. Δεν μιλάω για τα παιδιά που είπανε πως πέρασε ρεύμα αφού έβγαλε
το ρελέ. Αυτή ήταν μια ερώτηση και την απάντησα. Ή ξέρω εγώ πώς κάνετε αυτό, ή η συμπίεση γιατί είναι χαμηλή. Όλα αυτά δεν με ενοχλούν πραγματικά. Ούτε ακόμα και αυτό που έγραψε ότι. Ή αυτοί που γράψαν, ή αυτό δεν θυμάμαι, που έγραψε ότι η συμπίεση σύμφωνα με το Μάιο είναι χαμηλή. Καλή ερώτηση και με έδωσε πάτημα να απαντήσω και χαίρομαι που απαντάω και διευκρινίζω και μιλάμε. Αλλά αυτού που απλά μου λένε το αμάξι είναι για πέταμα, το αμάξι είναι επικίνδυνο, το αμάξι είναι αυτό, το αμάξι είναι το άλλο. Δηλαδή ρε παιδιά, έλεος. Έλεος. Δεν έχουμε κάνει τίποτα στο αμάξι. Δεν έχουμε πειράξει το σασί καθόλου. Όλα είναι στοκ και τα βελτιώσαμε. Πήραμε όλο το κοιτάκι, πολυρεθάνες, θα μπουν καινούργιες. Θα βγάλουμε μετά όλα τα ένα-ένα τα ψαρίδια, θα κάνουμε αμοβολές, θα γίνουν καινούργια. Το αμάξι θα είναι τσιλιαδούρα. Είδο εσωτερικό γίνεται τσιλιαδούρα. Βάψιμο όλο έγινε τσιλιαδούρα. Η κρεμαγέρα είναι original από Cosworth. Δηλαδή, τι πιο καλό. Βάση σε μαμά, αντιστρεπτική, δηλαδή καινούργια λάστιχα. Όλα θα πάρουμε διζάκια στην άκρη καινούργια. Όλα είναι καινούργια, δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Και σας λέω ξαναπάμε στους Αμερικάνους οι οποίοι κάνουν τρελά σκηνικά με τα αμάξια τους, παιδιά. Σας λέω, ο Beast for Build ξεκίνησε από το, αυτό που σας είπα. Κολούσε μόνος του, έβγαζε αμάξια έξω από το μισθά κομμένο. Έβγαζε πίσω το πάνελ, ξέρω να το πω. Το ένα, το BRZ του ήταν τρακαρισμένο και το πίσω θόλο που λέμε, δεν βγαίνει ο θόλος, δεν είναι σαν τον μπροστά που βγάζει το θόλο. Το θόλο λέω, το μπροστά φτερό, το πίσω φτερό είναι κολλημένο στο αμάξι. Και χωρίς να ξέρει, πήρε τρυπάνι, τρυπούσε τις πόντες και πήγε και έκοβε με τροχό και έκοψε το μισό αμάξι πίσω και πήγε και κόλλησε μόνος του με πόντες άλλο πάνελ πίσω. Αυτό δηλαδή είναι ασφαλές. Πέρασε κάποιο έλεγχο ή ξέρω εγώ, άμα βγει έξω αυτό θα καταστραφεί το αμάξι, θα φύγει. Όχι φυσικά, μια χαρά είναι. Έβαλε πάνω το πάνελ, από κάτω τα σημαντικά στοιχεία του αμαξώματος είναι εκεί. Δεν παθαίνει κάτι το αμάξι. Δεν είδα, σας λέω, κανένα να μπαίνει από κάτω να τον κράζει. Είσαι δολοφόνος, τη φαχτή, τι κάνει, αου, αου, αου. Όλοι λέγανε μαλάκα πώς το έκανες και ξέρω εγώ το ένα και το άλλο και έτσι πώς κόλλησες και δίνανε συμβουλές και λέγανε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό δεν ξέρω. Μόνο στην Ελλάδα πιστεύω γίνεται. Εντάξει, έχει κάποιους hater όταν κάποιος YouTuber στο εξωτερικό εκτίθεται. Ο Rob Dam, ας πούμε, που έκανε 5 χρόνια να τελειώσει ένα project που είχε, τον κράξανε και καλά κάνανε και εμείς από τον Πανόπουλο. Αλλά είναι με πτώση με το ότι είπε κάτι και το έκανε 5 χρόνια. Εμείς σε 1,5 χρόνο τελειώνουμε ένα σούπερ top 0 μόνοι μας, in house, ok. Και όπως σας είπα, όλα θα γίνουν και οι πλεξούδες και αυτά όλα θα, και ο προγραμματισμός θα γίνει από εμάς. Τι να πω, αυτά ήθελα να πω. Είπα για τους Αμερικάνους YouTuber. Σας είπα ότι ούτε οι ξένοι είχαν τις γνώσεις, παιδιά. Ούτε ο Beast for Build ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Ούτε ο Ταβάρης, ούτε κανένας από αυτούς. Κάνα την κάβλα τους, ο κόσμος αγάπησε, τους αγκάλιασε. Είναι περισσότεροι γιατί μιλάνε αγγλικά, γιατί δεν είναι μόνο οι Αμερικάνοι, είναι όλος ο κόσμος μιλάει αγγλικά. Είναι business πια, όλοι έχουν εταιρείες παραγωγής, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και δεν παίρνουν λεφτά από τις διαφημίσεις του YouTube μόνο, που και εκείνα είναι τεράστια τα ποσά στο εξωτερικό. Έχουν και χορηγίες. Στο Rob Dam πήγε η Garrett καινούργια τουρμπίνα, μόλις την είχε βγάλει πέρσι ολοκένουργια, δεν υπήρχε καν να την αγοράσεις και την έστειλε δοκιμαστική στο Rob Dam. Γιατί σου λέει ρε φίλε, θα στείλω μια τουρμπίνα που μου κοστίζει τόσο, τον έδωσε και 2.000 λόγω, δεν ξέρω, 3, 5, δεν ξέρω πόσο, και σου λέει τι να πληρώνω διαφημίσεις σε περιοδικά ή σε κανάλια ή οπουδήποτε αλλού. Στέλνω ένα YouTuber και το βλέπουν 5 εκατομμύρια κόσμο σε ένα βίντεο και τελείωσε. Καταλαβαίνετε, έχουν άλλη δυναμική και είναι λογικό. Εμείς στην Ελλαδίτσα, έχω τα παιδιά μου βοηθάνε την ΕΒΑΜ, τον Αχιλέα τώρα με τον ήχο, και όσοι άλλοι έχουν βοηθήσει, κάποια στιγμή τους αναφέρω σε ένα βίντεο όλους μαζί, τους αναφέρω συχνά. Τους Κινέζους έχουμε βοηθάνε τα παιδιά και αυτοί. Δηλαδή, μικρότερες εταιρείες, Κινέζοι μεγάλοι βέβαια, αλλά ελληνικές μικρότερες εταιρείες, οι οποίοι όμως στηρίζουμε ένας τον άλλον. Γιατί κάνουν κάθε πράγμα να κάνουμε όλοι. Όχι μόνο οι εταιρείες μεταξύ μας, τα γυαλιά, Ολύμπους. Όχι μόνο οι εταιρείες μεταξύ μας, ακόμα και οι Έλληνες, έτσι, τα παιδιά μεταξύ μας. Τέλος πάντων, κάποιοι δεν είναι έτσι, δεν ξέρω τι βγάζουν, κακία, κόμπλεξ. Αυτό το αμάξι πάντως, το Supra, όχι μόνο θα βγει, όχι μόνο είναι νόμιμο και θα είναι νόμιμο και θα το τσεκάρετε, θα το δείτε και όλο στο κανάλι αυτό. Θα ξεκολλιάζει. Θα το χαιρόμαστε, θα κάνουμε άπειρα βίντεο με αυτό. Θα κάνουμε πατήματα με το FDIC, πατήματα με το Supra του Θείου Μίτσου, πατήματα με το NSX. Θα δείτε βίντεο από Σεπτέμβρη, στη σεζόν αυτή την Τέταρτη, που θα λέτε ρε φίλε, δεν βλέπω ελληνικό YouTube πραγματικά. Βίντεο με drone, βίντεο με την 360 την κάμερα, πατήματα. Τώρα να βλέπετε το Supra πίσω πετάει φλογίδια, αλλαγές και το FD δίπλα και η κάμερα FD να τα ακολουθεί. Δηλαδή σκηνικά τα οποία απλά να θυμάστε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι για να γίνουν όλα αυτά τα επεισόδια. Και για να γίνουν κάθε μέρα, έτσι. Βλέπετε κάθε μέρα βίντεο. Βλέπετε κάθε μέρα βίντεο. Ξέρετε πόσο μου τρώει κάθε μέρα με αυτό και τον Παναγιώτη που κάνει, που βοηθάει και όποιον άλλο έχει στον καράζ. Όλη τη μέρα, με αυτό σας λέω. Και βλέπετε τέτοια υλικά κάθε μέρα
Και αυτό είναι και μια απάντηση σε κάποια παιδιά που γράφουν ρε πατήματα. Κάποιοι τη βλέπουμε κάθε μέρα πατήματα. Δεν γίνεται κάθε μέρα πατήματα. Δεν έχω το χρόνο, το budget για να κάνω κάθε μέρα πατήματα. Τις βενζίνες να βάλεις απλά. Κάθε μέρα βγάζω το Σούπρα και το τέτοιο, ξέρω να κάνω πατήματα. Θέλω 50, γιατί βάζω και στα δύο βενζίνη. Θέλω 40 και 40, 80 ευρώ. 50, 60 ευρώ την ημέρα για να βγω να κάνω πατήματα. Δεν γίνεται κάθε μέρα. Εκτός αυτού, δεν έχω και το χρόνο, γιατί ένα πάτημα έχει άλλο μοντάζ από ότι ένα βίντεο που κάθομαι και σας μιλάω. Αυτό το πάρω όπως είναι, το βάλω μέσα, θα το σηκώσω, θα φτιάξω τον ήχο και τελείωσε. Στα πατήματα έχεις κάμερες πολλές, έχεις cover up και αυτά, με παίρνει 6 ώρες το μοντάζ. Δεν μπορεί να βγαίνουν κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, θα ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβριο, για τη χρονιά αυτή, και θα δείτε φοβερά βίντεο. Με τις αμαξάρες αυτές. Και θα βγει και μπλουζάκι για το ΜΚ4 που ήδη έχω σκεφτεί τι θα λέει. Θα έχει το ΜΚ4. Κάπως όμορφα το δικό μου, πάλι σε σκέτσι θα δούμε πώς. Και πάλι θα λέει haters gonna hate. Ή κάτι άλλο, δεν ξέρω, πείτε καμιά ιδέα, κάτι που να τσούξει λίγο τους haters, που δεν θα κυκλοφορούσε το αμάξι. Πείτε κάποια ατάκα να γράψουμε, και ας είναι και καυστική. Γράψτε από κάτω. Και θα βγουν όπως βγήκανε το FC, το Πάρε Ρότρα και το Τρακατσέλη Γκαβλώνο. Θα βγει και αυτό εδώ πέρα που θα είναι αφιερωμένο το μπλουζάκι και το αμάξι στους haters. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω μην μακρηγόρησα πάρα πολύ. Σας λέω, δεν γκρινιάζω, απάντησα σε εσάς και σχολίασα κάτι που βλέπω και δεν με ακουμπάνε πια, πραγματικά σας το λέω αυτό για να μην νομίζετε, δεν με ακουμπάνε. Και το βίντεο δεν έγινε για αυτό, το βίντεο έγινε για να απαντήσω σε όλα τα προηγούμενα που σας είπα, ερωτήσεις και πράγματα που γραφτήκανε, και ήθελα να απαντήσω για να ξέρουμε τι γίνεται και να δώσω απαντήσεις στα ερωτήματα που πολλοί είχατε. Απλά έβαλα και το κερασάκι όλους αυτούς, δεν είναι πάρα πολλοί, λίγοι είναι συγκεκριμένοι στο κανάλι, τους ξέρετε εσείς ποια τους βλέπετε, οι οποίοι. Εντάξει, μπορεί να έχεις την άποψη, δικαίωμά σου, ότι το αμάξι δεν θα βγει ποτέ. Okay. Αλλά δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να το γράφεις σε κάθε βίντεο από κάτω. Γιατί κάποιοι μπαίνουν, βλέπουν όμως κάθε βίντεο έτσι. Αλλά μπαίνουν από κάτω και το γράφουν. Ότι το αμάξι είναι επικίνδυνο, το αμάξι είναι σκουπίδι. Είστε αυτό, είστε άσχετοι, θα βγει, θα κάνει. Δηλαδή, τι φετύχει έχεις φάει, τι σκάλωμα έχεις φάει. Πραγματικά. Δες το βίντεο άμα θες, μην το δεις κιόλας. Και τέλει, εντάξει, okay, το έγραψε μια, δύο, πέντε, δέκα φορές. Δεν κερδίζεις κάτι με το λες. Αυτά. Ήρθαμε εδώ, ορίστε. Ήρθα στο χωριό, χαλάρωσα, ξεκίνησε το βίντεο μου ωραία. Και στο τέλος λίγο ανεβάσαμε πίεση, αλλά σας λέω δεν είναι ότι δεν με ακουμπάνε πια. Γιατί δεν με ακουμπάνε, γιατί μιζάρω σε 10 μέρες. Και πιστέψτε με, εγώ με τον Παναγιώτη το ξέρω καλύτερα από όλους εσάς, γιατί είμαστε εκεί, ξέρουμε κάθε λεπτομέρεια. Αν μπορεί να μιζάρει το αμάξι και αν θα μιζάρει σωστά και αν θα δουλέψει. Και επειδή το ξέρουμε, έχουμε κάνει τη λίστα. Θυμάστε και τη λίστα στον πίνακα. Αυτό που έχει μείνει τώρα είναι 4 πράγματα. Η πλεξούδα και άλλα 3 πραγματάκια. Αυτά μόλις έρθουν, που τα περιμένουμε, είναι, απλά περιμένουμε ανταλλακτικά να έρθουν για να τα τελειώσουμε. Το αμάξι μιζάρει. Μιζάρει και βγαίνει και βόλτα. Αυτό. Και επειδή ξέρω πόσο κοντά είμαστε, γι' αυτό δεν με ακουμπάνε πια. Γιατί μόλις βγει κιόλας και αποδειχθεί και το δείτε κι όλοι, ειδικά μετά ποιος θα μου πει τι. Ποιος θα μου πει τι, εμένα και τον Παναγιώτη και όλη την ομάδα. Ποιος θα μας πει τι. Ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Και να το πει κάποιος, όλοι θα ξέρουν ότι είναι τρελός. Okay, γιατί θα το βλέπουν το αμάξι να κυκλοφορεί. Και να το πει κάποιος, νευριασμένος ή στεναχωρημένος, ή όπως και να το λέει, με ζήλια, εμείς θα είμαστε μέσα στο Σούπερ και θα κάνουμε βόλτα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Παρελαϊκή, και όχι μόνο, να κάνουμε ταξιδάκι. Αυτό θα το γράφει πίσω από το πληκτρολόγιο. Άρα είναι ένα milestone αυτό το Σούπερ στο κανάλι, γιατί θα βγει, είμαι σίγουρος πια. Δηλαδή, τώρα είμαι σίγουρος, έτσι πως το βλέπω το αμάξι και ξέρω τι γίνεται. Είμαι σίγουρος, θα βγει, θα δουλεύει και σωστά. Σίγουρα κάτι θα πάει στραβά. Μια ζωή πηγαίνει στο Ρεγκαράζ. Κάνα ανταλλακτικά και κάποια μαλακή, κάποια διόρθωση. Θα τη φτιάξουμε. Το αμάξι θα κυκλοφορεί, το βγάζω βόλτα, το καραχαριστούμε όλοι μαζί. Έχει ακόμα πολλά βίντεο να γίνουν και αφού κυκλοφορήσει για να γίνει έτσι πως το θέλουμε, να είναι τέλειος όλα. Αυτό είναι ευκαιρία για να σας δείχνουμε και τα βίντεο, αλλά να δουλεύει κιόλας, δηλαδή να το κάνουμε και μια βόλτα και να σας δούμε και τι βάλαμε τώρα και τι αλλάξαμε. Θα ασχοληθούμε και με άλλα project τώρα μόλις φύγει το Supra. Έχουμε να κάνουμε και άλλα από τα αμάξια μας να προχωρήσουν. Περιμένουμε το FD, το οποίο είχα φωτογραφίες σήμερα, ότι όντως προχωράει. Ελπίζω και αυτό μες τον Αύγουστο, αν όχι αρχές Σεπτεμβρίου, να το πάρω στον καράζ. Και να ασχοληθούμε και με εκείνο που πρέπει να το καθαρίσουμε μέσα, γιατί γίνει χάλια. Να φτιάξουμε κάποια πλαστικά που θέλαμε. Να κάνουμε ίσως και εκεί σκάνι και 3D printing. Και να έχουμε και εκείνο έξω, να ακούσουμε ξανά το θόρυβο της τουρμπίνας της Κινέζικης. Ίδια τουρμπίνα φορά και τα δύο. Θα πέσει πολύ ξύλο μεταξύ τους, μόνο αυτό σας λέω. Θα κάνουμε άπειρα βίντεο. Ο Παναγιώτης έχει γκαβλώσει, εγώ γκαβλώσει. Τα παιδιά είναι όλοι πορωμένοι. Ο Σκούφης με ρωτάει πότε, τι και πώς. Ο Μίτσος έχει γκαβλώσει με τον NSX. Ελπίζω να το καταφέρει να το φέρει. Πάμε καλά, δεν πτωούμαστε. Πραγματικά σας το λέω ειλικρινά. Δεν πτωούμε. Δεν με ενοχλούν αυτά.
Βλέπω πιτσιρίκια που τα διαβάζουν και επειδή είναι πιτσιρίκια επηρεάζονται και στραχωριούνται. Γι' αυτό τα απάντησα. Και γιατί ήθελα να απαντήσω κιόλας, για να ήθελα να απαντήσω γιατί Έλληνες είμαστε, μια ζωή έτσι ήμασταν. Είχαμε τους περίεργους και τους κακούς και τους τέτοιους ανάμεσά μας, αλλά εντάξει. Και στο φινάλε σου λέω: άμα δεν σ' αρέσω, άμα δεν σ' αρέσει κάποιος την εβδομάδα, άμα δεν πιστεύεις αυτό που κάνουμε, πάνε δες μαγειρική, ξέρω εγώ τι να σε πω. Αυτό. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, κάποια πράγματα είπα πριν, τα οποία δυστυχώς η κάμερα κόλλησε και δεν ήταν σημαντικά, γι' αυτό θέλω να τα ξαναπώ και τα βάζω σαν έξτρα στο τέλος του βίντεο. Από τότε έχει βρέξει, σταμάτησε να βρέχει, έπεσε ο ήλιος, αλλά εμείς είμαστε εδώ, έχουμε και ένα σκύλο πίσω που γαυγίζει που και που, sorry άμα αρχίσει ξανά. Και είναι σημαντικά αυτά που ήθελα να πω, που ξέχασα, που κόπηκαν δηλαδή πριν, γιατί κάνοντας το μοντάζ μετά είδα ότι δεν υπήρχαν μέσα και ήταν στο σημείο που κάηκε, να το πω έτσι. Και θέλω να τα πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, ένα θέμα είναι βασικά, και είναι η ασφάλεια του Supra. Για αυτό που λένε κάποιοι ότι το έχετε μαγαρίσει, έχετε κάνει πατέρες πατεντών και είναι επικίνδυνο το αμάξι. Και ήθελα να πω κάτι που το είπα ήδη πριν, θα τα ξαναπώ. Το αμάξι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα στο μηχανικό του κομμάτι, στο σασί, ούτε στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, ούτε στο τιμόνι. Έχει μαμά τιμόνι από Supra, απλά πήγε αριστερά. Κρεμαγέρα είναι στις βάσεις μπροστά. Ενισχυμένες, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η τρύπα στο firewall φυσικά και δεν είναι κάτι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω βίντεο αμερικάνικα, αγγλικά στο YouTube από κανάλια που σας ανέφερα πριν που έχουν εκατομμύρια views, οι οποίοι πραγματικά κάνουν τρελά σκηνικά στα αμάξια. Τα κόβουν στη μέση, τα κολλάνε μόνοι τους με συγκόλλεις που δεν ξέρουν. Βάζουν μέσα, τα πετσοκόβουν. Ο Ed China, π.χ. Από το Weirdest Dealers, το αγγλικό βίντεο, που ήταν και σε κανάλι, έτσι. Έφτιαξε ένα καναπέ με ρόδες. Αν θυμάστε, θα το βάλω εδώ κάπου. Έφτιαξε ένα καναπέ με ρόδες, το οποίο το έβγαλε στο δρόμο. Δεν ξέρω τώρα τι άδεια πήρε στην Αγγλία. Μπορείς να πάρεις άδεια για οτιδήποτε φτιάξεις. Μόνο σου κολλάς 10 σίδερα. Έρχονται στο ελέγχουν το κτέο το δικό τους που δεν είναι κάποιοι τεχνικοί υπόλογοι στο ελέγχουν. Περνάς και βγαίνεις στο δρόμο. Λοιπόν, έβγαλε καναπέ στο δρόμο με τη μόνη κανονικά που οδηγότανε και όλοι από κάτω εκθιάζαν και λέγανε πω, τι φτιάξατε, είστε τρελοί τώρα τα άλλο και αυτά. Δεν είδα κανένα να μπαίνει να λέει θα σκοτωθείτε, θα πεθάνετε, θα σας πατήσουν, δεν έχεις αμάξια, δεν έχεις προφυλακτήρα μπροστά. Ένας καναπής με ρόδισε, θα σας βάλω φωτογραφία. Και βλέπω αυτά στο ίντερνετ και να συμβαίνουν παγκοσμίως. Βλέπω άλλους YouTuber να κάνουν αμάξια τα οποία είναι σφαγμένα στη μέση, είναι συγκολήσεις, ό,τι να είναι, ξυλωμένα, βγάζουν κατά μόνο το κέλυφος. Ο Beastful που τον έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σήμερα, πραγματικά, πήρε Mustang, την οποία ξύλωσε το γύρω-γύρω, πήρε την καινούρια Mustang, όχι Mustang, τι ήτανε, Nissan 240Z, κράτησε μόνο το κέλυφος, πήρε από R35 GTR νομίζω το σασί και κόλλησε πάνω απλά τα πάντα και αυτό βγήκε στον δρόμο και το οδήγησε. Και δεν είδα κανένα τρελένδι και να λέει θα πεθάνεις, θα σκοτωθήσουν. Δηλαδή βγήκανε κάποιοι που τον είπαν ότι πρόσεχε εκεί που κόλλησε αυτό, μήπως θέλει καλύτερα καμψία ή το υλικό που κόλλησε, υλικό με υλικό, δεν κολλάνε σωστά, πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Δηλαδή βγήκαν να δώσουν συμβουλές, δεν είδα κανένα να λέει. Και σας λέω τώρα αμάξια, τέρατα. Φτιαγμένα δηλαδή, λες αυτό το πράγμα. Και εγώ το είπα κάποια στιγμή. Αυτό το πράγμα μην ανοίξει τα δύο. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκα μέσα να γράψω. Wow, τι σου ξέρω. Για λέω εντάξει, τι πώς το κάνει. Η δικιά του ευθύνη είναι. Για να το βγάλει στον δρόμο, πιθανότατα θα περάσει κάποιο ελέγχο που να περάσει όπως έχουμε το εδώ στην Ελλάδα. Που θα περάσει το Supra δηλαδή. Και εμάς μας κράζουν γιατί που έχουμε ένα άψογο σασί. Όλο restored, τριμμένο, βαμμένο τα πάντα. Το οποίο το κάναμε μια τρύπα στο firewall. Γι' αυτό τρελαίνομαι και τραβάω τα μαλλιά μου. Λέω είναι δυνατόν. Βλέπουμε όλα αυτά τα όργια στο ίντερνετ παγκοσμίως και δεν έχει γίνει ούτε κάποιο χοντρό σκηνικό με αυτά τα αμάξια. Τα φτιάξανε, τα γουστάραν. Ο κόσμος τα είδε σε 100 επεισόδια, 50-40 όσα επεισόδια ήταν. Τα είδαν να βγαίνουν έξω, είδαν πώς γίνεται από τις διορθώσεις. Είδαν τα πάντα από αυτά τα τέρατα, να τα πω έτσι. Και δεν τα λέμε με την κακή έννοια τέρατα. Μαγκιά τους μπορούσαν να το βρουν να το φτιάξουν. Ο Beast for Build που έκανα, σε λέω αυτό το 240Z νομίζω ήταν, που το πήρε ήταν όλο σάπιο κάτω και κράτησε ουσιαστικά μόνο τα panels γύρω-γύρω και από κάτω το πήγε, τα βάλε τα panels, τα κόλλησε όπως να είναι πάνω σε ένα GTR, σας είπα GTR αν δεν κάνω λάθος.
ή 350Z, κάτι κάπως. Θα το βάλω, θα το βρω και θα το βάλω. Έχει καιρό που το είδα. Και παρόλα αυτά το έκανε. Και το αμάξι βγήκε απ' έξω, ήταν 240Z και από κάτω ήταν άλλο αμάξι. Και όλα κολλημένα ήταν πάνω όπου να είναι. Okay. Και μόνος του, γιατί δεν είχε γνώση, ούτε είχε τους βοηθούς που σας είπα. Μόνος του τα έκανε. Και το αμάξι βγήκε. Και δεν είναι ο μόνος. Ο Ταβάρης πήρε το πιο αμάξι και πάρει τη Λαμποργκίνη και πίσω κολούσε. Ήταν τρακαρισμένο, ίσως κατά. Ποιους άλλους θα σας πω τώρα. Ο μόνος που δεν κάνει τέτοια χοντρά, ο Ταβάρης κάνει, είναι ο Χούβις Γκαράζ, ο οποίος τα παίρνει έτοιμα και απλά τα πάει στο Wizard και τα φτιάχνει. Δεν τα παίρνει τρακαρισμένα. Αλλά άλλοι τόσοι που παίρνουν τρακαρισμένα και τα κάνουν στο Racing, άλλα τόσα κανάλια με χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια viewers. Αν δείτε τι έχουν κάνει όργια, ειδικά στα τρακαρισμένα που παίρνουν. Παίρνουν σάλαβα titles που είναι στην Αμερική, είναι καταστραμμένη, ας πούμε, ότι έχει διαλυθεί, είναι για πέταμα. Και μόνοι τους τα φτιάχνουν, κόβουν, ράβουν με τροχούς και κολλήσεις και ξαναβγαίνουν στον δρόμο. Και δεν λέει κάποιος από κάτω, τι πας να φτιάξεις τώρα, θα σκοτωθείς ή το αμάξι είναι για πέταμα. Κανένας δεν του λέει το αμάξι είναι για πέταμα. Διαβάζω τα σχόλια. Γιατί οι άνθρωποι είναι πιο normal, πιο ανοιχτόμυαλοι. Δεν ξέρω. Δεν τους νοιάζει κιόλας να πούνε κακία, μπαίνουν να πούνε μόνο, ξέρω τι φτιάχνει, τι ξέρω εγώ. Πρόσεχε απλά και τα σχετικά. Και μπαίνουν να μας πούνε εμάς το αμάξι είναι για πέταμα που απλά σας λέω πείτε μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού το βρίσκουν αυτό το αμάξι είναι για πέταμα και επικίνδυνο. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το είδαν. Ή δεν βλέπουν τα βίντεο και απλά το λένε έτσι. Ή πραγματικά δεν είναι σε άλλο πλανήτη. Ή το λένε σας λέω από κακία και ζήλια. Ή δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά το λέω ειλικρινά και το ψάχνω, το μιλάω και τον Παναγιώτη και μου λέει ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω. Γράψτε από κάτω άμα κάποιο ξέρει γιατί το λένε. Γιατί στο αμάξι αυτό το σασί το σούπρα δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Από σασί οτιδήποτε. Τα τρία πράγματα που κάποτε επιδιορθώσαμε, ένα κόψιμο κάτω που ήταν και ούτε καν στον Εύρο, το οποίο το επιδιορθώσαμε σίδερο, και κάναμε μια τρύπα για το σερβό, μια τέτοια τρύπα για το σερβό, σε ένα firewall που είναι ενισχυμένο με νεύρα τα πάντα, μια τρύπα στο μαλακό σημείο του, okay, και μια τρύπα για το πετάλι, για το τιμόνι. Δηλαδή μια τέτοια τρύπα και μια τέτοια τρύπα. Και για το πετάλι είχε από δεξιά και περάσαμε από δεξιά. Δηλαδή, και αυτό καταστρέφει ένα αμάξι και το πάει για πέταμα. Πραγματικά, εκτός αν μιλάτε για συλλεκτικά. Δηλαδή, αν μιλάτε ότι ξεστεί, το συλλεκτικό σούπρα των 250.000 που λύθηκε, το δικό σου δεν είναι τέτοιο. Το ξέρω. Στα τέτοια μου. Εγώ το έβγαλα για να το κάνω συλλεκτικό, δεν το πουλήσω μισό εκατομμύριο. Το έβγαλα για να το ετοιμάζω για να το βγάλω και να το καραγουστάρουμε και να το ξεκολλιάσουμε. Θα το κάνουμε. Γι' αυτό το βγάζουμε. Αν εννοείται αυτό που δεν νομίζω βέβαια, γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ποτέ δεν είπα ότι είναι συλλεκτικό το αμάξι μου ή ότι έχασε τη συλλεκτική του αξία, δεν με αφορά κιόλας, ούτε η αξία του με ενδιαφέρει μεταπόληση, δεν με αφορά. Εγώ το πήρα για να το κρατήσω και να το γουστάρω, okay. Κάναμε δύο τρύπες και καταστράφηκε. Που κιόλας τη μία τρύπα την έκανε ο Κανάτσιος και θα την ξαναπιδιορθώσω τώρα και να θυμάστε τι φάγαμε. Με έξτρα κόλληση, πλακάκι επαγγελματικά, να μην φαίνεται τίποτα, δηλαδή. Έκανε δουλειά ντεγιά ο Κανάτσιος, καλύτερα από το εργοστάσιο που λέει ο λόγος, και παρόλα αυτά μας κράξανε. Δηλαδή. Και τρελαίνουμε γιατί δίνουμε λάθος μήνυμα στα παιδιά. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Ότι το αμάξι είναι επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο, ρε μάγκες, και εκταίω θα περάσει και δεν είναι επικίνδυνο. Δεν κόψαμε το αμάξι στη μέση και το ξανακολλήσαμε. Που στο φινάλι κυκλοφορούν και τέτοια αμάξια στην Ελλάδα και το ξέρετε. Κομμένα στη μέση, προχθές με πήρε ένα παιδί και αγόρασε κομμένη Mercedes. Ήταν την πήρε. Και πώς πήγε σε ένα φίλο, του λέει μαλάκα εδώ κάτι φαίνεται. Και ανοίξα, δηλαδή και ήταν κομμένη η μαλάκα. Στην πούλησε κομμένη και μετά τον πήρε τηλέφωνο εξαφανισμένο ο προηγούμενο. Δεν ξέρω, δεν ράω. Ήταν κομμένη και κολλημένη. Δύο διαφορετικά αμάξια. Και δεν είναι το μόνο, έχει άπειρα. Πουλιούνται κολλημένα αμάξια και θα γυρίσετε μένα, που δεν είναι σωστό φυσικά, και θα γυρίσετε μένα μου πείτε που το σα είναι άψογο όλο, ατρακάριστο κιόλα, και θα μου πείτε για την τρύπα στο firewall. Δηλαδή, με την ίδια λογική, αν πάρει ένα αμάξι και κάνει κάπου τρύπα για να βάλει μια βάση μέσα στο μηχανοστάσιο ή βάζει δύο spoiler και κάνει βάλει τρυπανόβιδες που βάζουν, πάει το αμάξι, έτσι πέταμα. Αυτό με λέτε τώρα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω ότι για τους πιτσιρικάδες που ακούνε, πραγματικά μην τους ακούτε γιατί παίρνετε λάθος εντυπώσεις. Και δεν είναι έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλω κάτι με τον Παναγιώτη. Όλα μου τα αμάξια είναι όχι απλά roadworthy. Πηγαίνω. Το σούπερ το Μίκα Παντέρη το πήρα σε εκταίο, χωρίς να είναι ιστορικό, δεν περνάει εκταίο. Παρόλο που το πήρα μόνος μου, γιατί είναι φίλος μου το εκταίο, φίλος μου. Έχω βάλει το αμάξι και του λέω να σου φέρω ένα ιστορικό. Θέλω να το δεις, να μου πεις ειλικρινά. Αναρτήσεις, ξέρω εγώ, φρένα να είναι σωστά. Το βλέπει, το περνάει, μου λέει δεν θα σου κόψω τίποτα. Τον πλήρωσα βέβαια. Δεν θα σου κόψω, μου λέει χαρτιά, γιατί δεν μπορώ να σε κόψω. Είναι ιστορικό, δεν έχει κάπου το νομικό πλαίσιο κάτι για να στο περάσω το αμάξι ότι πέρασε. Θα στα δώσω μόνο για σένα. Και έρχεται και μου λέει φίλε, όλα είναι άψογα. Χάνει λάδια από κάτω. Δεν το συζητάω, οι τσιμούκες έχουν ξεραθεί, θα το φτιάξουμε κι αυτό. Αλλά εκτός από αυτό μου λέει, ακόμα και τα καυσαέρια, γιατί έχει μαμά εξάρτητη, καταλήτη, είναι λέει άψογα. Το αμάξι είναι άψογο, μου λέει. Είναι
πολύ πολύ καλύτερα τα περισσότερα. Απλά αμάξια του 2000 και του 2005 και 10 που περνάνε λέει από εδώ. Του δρόμου γυρνάνε. Τα λάστιχα είναι άψογα. Δηλαδή το αμάξι μου λέει είναι άψογο. Τα φώτα, τα πάντα. Μου λέει το κρατάς λες απίστευτη ποιότητα. Λέω το ξέρω, το δουλεύω μαζί. Τι να με πείτε μετά για τα αμάξια μου. Το FC περνάει, κανονικής πινακής περνάει κάθε 2 χρόνια. Πέρασε το FC, το FD και το 2000 περάσανε πέρσι το Δεκέμβρη, τον Νοέμβρη, κάπου εκεί. Περάσαν όλα. Αέρα, αέρα. Okay. Τι να με πείτε μετά για επικινδυνότητα αυτοκινήτων μου και μαλακίες που μου λέτε πραγματικά. Τι να με πείτε. Τα αμάξια είναι άψογα. Καλύτερα τα περισσότερα που κυκλοφορούν έξω. Άρα τι να συζητήσουμε. Απλά αυτά δεν θέλω να το βλέπουν πιτσιρικάδες και να βλέπουν ένα σχόλιο ή κάποιον να λέει κάτι τέτοιο και να λέει: ω, μα λέει κάτι τέτοιο. Όχι, μάγκες, τα αμάξια είναι άψογα. Και όσοι έχουν έρθει στον καράζ και έχουν μπει βόλτα και τα έχουν οδηγήσει, το καταλαβαίνω την κάθε λεπτομέρεια. Ακόμα και το εσωτερικό όπως είναι αυτό που έχει σημασία. Το να κρέμεται ένα καλώδιο από το οργανάκι που βάλα επειδή στο FC δεν μπορώ να το βάλω πάνω, ενώ στο Supra τα μαζέψαμε όμορφα και ωραία, δεν σημαίνει ότι το αμάξι είναι για πέταμα. Πραγματικά θα τρελαθώ με αυτά που λέτε κάποιοι. Πραγματικά θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Μπείτε, δείτε YouTube. Και ξέρω έτσι να ανοίξει το μυαλό σας. Πάτε δείτε restorations, βάλτε restorations να δείτε. Η καινούργια μαγκιά αυτό πάλι. Τα παίρνουν από την Ιαπωνία και καλά κάνουν γιατί έχουν τον νόμο στην Αμερική των 25 χρόνων. Τα παίρνουν από την Ιαπωνία κάποια κανάλια, έχει κάποια μικρότερα κανάλια με 50-150.000 viewers που για να ανεβούν τώρα πάνε και παίρνουν από την Ιαπωνία παραγγελία κατευθείαν GTR, FD, Supres. Και τους έρχονται την Ιαπωνία και τα παίρνουν για πιο φθηνά, τα παίρνουν με κάποια θεματάκια. Και παιδιά, ανοίγουν το πορπαγκάζ και τους στόλους βγάζουν τους πλαστικούς και από κάτω είναι όλα σάπια. Και επειδή δεν έχουν τον μπάτζετ να τα φτιάξουν, να παναδείξουν 50 χιλιάρικα σε ένα φανοποιό, τα κάνουν μόνοι. Και κόβουν πλακάκια, κόβουν λαμαρίνες, τις κουρμπάρουν, τις κολλάνε μόνοι τους. Και αυτά δεν είναι επικίνδυνα ή δεν τους κράζει κανένας. Η μαλακία είναι η μαλακία. Το περίεργο είναι ότι δεν τους κράζει κανένας. Μπαίνουν από κάτω οι viewers και εγώ μαζί και τους λέω: Μάγκα, καλά το κάνεις, πάμε δυνατά. Έλα, δεν τίποτα αφού την έφαγε σκουριά εκεί πέρα. Ρίξε απλά. Πώς το λένε, αρμόκολα ή ρίξε τέτοιο. Δηλαδή τους βοηθάνε όλοι με το chat από κάτω για να το τελειώσουν και να βγει στον δρόμο και να το χαρούν και αυτοί και οι viewers. Και εμάς εδώ οι Ελληνάρες είναι για πέταμα, τα μάξι. Τέλος πάντων. Αυτά θα μπει έξτρα στο τέλος μετά τους τίτλους τέλους. Μας έπεσε και η βροχή, λίγο βραχήκαμε.